Εκπαίδευση και ανάπτυξη ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων. Και η επιλογή του θέματος ήταν κάθε άλλο παρά τυχαία, καθώς κοινός τόπος είναι πως η ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την πολυεπίπεδη κρίση. Μια ανάπτυξη όμως που προϋποθέτει πέρα από τη διασφάλιση της ειρήνης, της πολιτικής σταθερότητας και των ευνοϊκών συνθήκων για επενδύσεις και το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο θα στηριχθούν όλες οι πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρας. Η χθεσινή βραδινή εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο επίτιμος πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Ραφαήλ Μωυσής, και μίλησε ο καθηγητής οικονομικών και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, κ. Βέτας, πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Χαιρετισμού απίθυναν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος έκανε γνωστό πως ήδη ο Δήμος σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ και το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσουν μια οικονομική χαρτογράφηση του Δήμου που θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική κατάσταση αλλά και τις προοπτικές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ενώ χαιρετισμό απίθυνε και ο αναπληρωτής Πρίτανη, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη συνεργασία του Δήμου μας με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Άλλωστε, η συνεισφορά του ΙΟΒΕ στην επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και οι προτάσεις του για την αντιμετώπιση τους είναι αποδεδειγμένη. Για τον λόγο αυτό, εμείς ως Δημοτική Αρχή ήρθαμε το τελευταίο διάστημα σε επαφή με το ΙΟΒΕ προκειμένου μαζί με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προχωρήσουμε σε μια οικονομική χαρτογράφηση του Δήμου μας. Ποιος ήταν ο σκοπός? Να έχουμε στα χέρια μας ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο χάρτη με τη σφραγίδα του ΙΟΒΕ, ο οποίος θα αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση αλλά και την προοπτική των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών. Για μας αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο σχεδιασμό που κάνουμε για την πιο δίκαιη κατανομή των ανταποδοτικών τελών αλλά και άλλων παρεμβάσεων που πρέπει να σχεδιάσει μια δημοτική αρχή στη βάση της ισόρροπης ανάπτυξης ενός Δήμου με πολλές προκλήσεις όπως ο Δήμος Ιωαννιτών. Παράλληλα, να υποθυμίσω πως το ΙΟΒΕ έχει ήδη εκπονήσει μια μελέτη για την αποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιδόσεων και επιδράσεων από τη λειτουργία των ουσίων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, η οποία έχει άμεση σχέση και με το Δήμο μας, λόγω του Μουσείου Αργυροχωρίας, το οποίο ανήκει στο δίκτυο των μουσείων του Πολιτιστικού Ομίλου του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός. Βλέπουμε συνεπώς πως έχει αναπτυχθεί ήδη μια σχέση με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί πιστεύουμε ειλικρινά πως μέσω αυτής ο Δήμος Ιωαννιτών μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει. Οι τομείς έρευνας ή οι τομείς των επιστημών, οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να καταλήξουν στην παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η πληροφορική, η διαγνωστική, η υγεία, είναι πολύ εύκολο κανένας να βρει μόνος του το δρόμο της επιχειρηματικότητας ή να ασχοληθεί επιχειρηματικά. Προκύπτει μια μεγάλη δυσκολία, το έχω αναφέρει ήδη λίγο πριν στον κύριο Βέτα, και προβληματίζει ότι εκεί όπου έχουμε καινοτομία ή νέα γνώση στο παραγωγικό κομμάτι, και επειδή το παραγωγικό κομμάτι απαιτεί επενδύσεις σε μηχανήματα, σε υποδομές, υπάρχει ένα κόστος πρώτων υλών, χρειάζεται εργατική δύναμη και εργαζόμενοι, χρειάζεται και μία διέξοδο στην αγορά. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία δυναμία ή μία προθυμία να υπάρχουν κεφάλαια και επενδύσεις. Όσο δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα, και δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι συστημικό ή φταίει το μέγεθος οικονομίας της χώρας, διότι βλέπουμε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ακόμη και η Τουρκία, το αντιμετωπίζει θετικά. Στην Ελλάδα, όπως και στην Πορτογαλία, φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και μια δυναμία. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η επένδυση, η οποία γίνεται κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης, έξω από την εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, με πάρα πολλές γνώσεις και φοβερή εξειδίκευση μερικές φορές, καταλήγει να είναι ένα προσωπικό το οποίο η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, γι' αυτό υπάρχει και μια τάση της φυγής. Άρα το ερώτημα τουλάχιστον στους πολιτικούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, είναι πώς
μπορούμε να πετύχουμε παραγωγικότητα ή πώς μπορούμε να προσελκύσουμε πόρους επενδυτικούς οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Μια σύντομη παρουσίαση του έργου του ΙΟΒΕ έκανε ο επίτιμος πρόεδρος του, Ραφαήλ Μωυσής, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά και στην μελέτη, η οποία είχε παρουσιαστεί πριν από 5 ακριβώς χρόνια, αναφορικά με την Ήπειρο και τις προοπτικές που διανοίγονταν από την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Σήμερα, βέβαια, η Ήπειρος ήδη απολαμβάνει τα ωφέλη του συγκεκριμένου αυτοκινητοδρόμου. Σε 11 Μαρτίου, έτσι σήμερα είναι 12, του 2013, και ήταν μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε τις συνέπειες τις οποίες θα είχε η κατασκευή και η λειτουργία της Ιωνίας Οδού. Και παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη και σχολιάστηκε τότε. Και υπάρχει βέβαια η μελέτη, τα συμπεράσματα της μελέτης έλεγαν ότι χρησιμοποίησαμε ένα οικονομητρικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας που συντηρείται στο ΙΟΒΕ και τα συμπεράσματα ήταν σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Η λειτουργία της Ιωνίας Οδού είχε θετικές συνέπειες, αλλά όχι σημαντικές. Αντίθετα, σε περιφερειακό επίπεδο στην Ήπειρο, τα ωφέλη σε όρους προϊόντος και απασχόλησης είναι σημαντικά. Αυτά έλεγε τότε η μελέτη του 2013. Δεν έχουμε καιρό για να σας αναφέρω ποσοτικά στοιχεία αυτής της μελέτης. Πάντως η μελέτη υπάρχει και είναι ενδιαφέρον να δει πόσο καλά ή όχι καλά είχαμε προβλέψει, γιατί ήδη ζείτε τις συνέπειες της ύπαρξης αυτής της Ιωνίας Οδού. Ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή οικονομικών και γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ, κυρίου Βέτα, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με συντριπτικούς αριθμούς για τα 10 χρόνια ύφεσης που διανύει η χώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δει κανείς αυτό το οποίο μας συνέβη. Έτσι, ένας τρόπος είναι ότι, εντάξει, σιγά σιγά το περνάμε αυτό. Αυτός είναι ο πόλεμος της δικιάς μας διακενιάς, γιατί τα μεγέθη τα οποία σας είπα, 1/4 μείωση εισοδήματος, να χαθεί ο μισός πλούτος, να φύγει το 10% του πληθυσμού, αν προσθέσουμε και το δημογραφικό, αυτά είναι μεγέθη πολέμου. Αυτός είναι ο πόλεμος της γενιάς μας, οι περισσότερες γενιές περνάνε ένα πόλεμο, τέλος πάντων το υπομένουμε και σιγά σιγά θα βγούμε στο ξέφωτο. Υπάρχει μια άλλη όμως οπτική, η οποία κατά μία έννοια είναι λιγότερο αισιόδοξη, που είναι ότι αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια προσαρμογή, ίσως και βίαιη, σε αυτό το οποίο πραγματικά είμαστε ή αυτό το οποίο πραγματικά έχουμε δρομολογήσει να αξίζουμε. Και αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 25 χρόνια είναι πιθανώς πολύ πάνω από τις δυνάμεις μας και τώρα προσγειωνόμαστε σε μια πραγματικότητα και θα ζήσουμε με αυτή την πραγματικότητα για τις επόμενες δεκαετίες. Το εδώ είναι το πώς νιώθετε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και επιχειρήσεις στη χώρα. Δείχνει δηλαδή από το 7 πριν την κρίση μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι ένα σύνθετος δείκτης που πιάνει το οικονομικό κλίμα. Αυτό το μετράμε στο ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα το έχει με την ίδια μεθοδολογία. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτός είναι ένας πρόδρομος δείκτης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Στις επιχειρήσεις πιάνει το πώς νιώθουν και άρα τι είδους επενδύσεις σκοπεύουν να κάνουν στους μελλοντικούς μήνες. Στα νοικοκυριά πιάνει το πώς νιώθουν, τι προσδοκίες έχουν και άρα και τι αγορές καταναλωτικές θα κάνουν, ιδίως σε πάγια καταναλωτικά αγαθά. Και αυτό το οποίο βλέπω. Στη συνέχεια το 2015 θεωρήσαμε ότι δεν είχαμε αρκετή αδρεναλίνη στη ζωή μας και είπαμε να το ρισκάρουμε λίγο περισσότερο. Οπότε εκεί αυτό η μηνιαία μέτρηση του οικονομικού κλίματος, δείτε που πήγαινε. Εκεί που η Ευρώπη ουσιαστικά έβγαινε από την κρίση. Αυτός εδώ που πιάνει και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ουσιαστικά όταν τους ρωτούσες πώς νιώθεις για τους επόμενους 6 μήνες, έτσι αυτός ο δείχτης δείχνει, καταγράφει τρόμο. Έτσι. Και έκτοτε, από το καλοκαίρι του 2015 και μετά, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, βελτιώνεται ο δείκτης κλίματος, δηλαδή όταν διαβάζετε κάθε μήνα ότι καταγράφουμε βελτίωση του κλίματος, αυτό βλέπετε, αλλά βλέπετε ότι βελτιώνεται με μεγαλύτερη συστηματικότητα στις υπόλοιπες, έτσι, ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Τις μέρες πριν την κρίση είχαμε ένα ποσοστό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία το οποίο κυμαίνονταν γύρω στο 24%, κάποιες χρονιές έτσι το απόλυτο πικ που είχαμε ήταν το 2007. Και όσον αφορά το συνολικό μέγεθος επενδύσεων, το κοντά στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στην ελληνική οικονομία, τα οποία πρέπει να τα συγκρίνουμε με ποια είναι τα τωρινά, άρα τώρα έχουμε πέσει περίπου στο 1/3.
Και σαν ποσοστό του ΑΕΠ, εκεί που επενδύαμε το 25-26%, 24% του ΑΕΠ, τώρα επενδύουμε γύρω στο 12-11%, ακόμα χάμε να πάμε στο 13%.